Κύριε Καραγεωργίου, είστε ευχαριστημένος από τη σημερινή προσπάθεια των ασφαλιστών σας? Από την προσπάθεια είμαι ευχαριστημένος, δηλαδή υπήρξε, παίξαν σε μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού περισσότεροι παίκτες, δηλαδή πήραν στα πόδια τους περισσότερα λεπτά, αγωνιστήκαν περισσότερο δηλαδή. Τα διαφορία δεν έδειξε κανένας, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό μόνο. Δεν φτάνει αυτό στο ποδόσφαιρο, πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα, τα οποία σήμερα σε κάποιο βαθμό δεν τα είδαμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι ένα φιλικό παιχνίδι και αυτό και από αυτό το φιλικό βγάζει τα συμπεράσματά σου. Συνεχίζουμε. Τη φετινή χρονιά, με ποιο σύστημα προσανατολίζεστε να αγωνίζετε? Σύστημα τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτό που βλέπετε στο κήπεδο αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα που θα παρουσιάσουμε στο πρωτάθλημα. Διότι περιμένουμε να έρθουν και άλλοι παίκτες, όπως γνωρίζετε. Περιμένουμε να έρθουν παίκτες οι οποίοι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται και θα επιτίθεται η ομάδα. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι όλοι σας μπορείτε να κρίνετε και να καταλάβετε ότι δεν είναι αυτό που εμπάσχεται και εγώ θέλω και θέλουμε και όλοι μας. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά τα παιδιά κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Σήμερα μπορεί να μην ήταν τόσο πολύ καλή, αλλά η διάθεση τους, η όρεξή τους να προσπαθήσουν να κερδίσουν το παιχνίδι ήταν, υπήρχε μες στο γήπεδο. Από τους νέους ποδοσφαιριστές, γιατί την προηγούμενη φορά είχατε παράπονα. Αυτή τη φορά νομίζω ήταν λίγο καλύτερα τα παιδιά, έτσι λίγο πιο αγωνιστικά. Αντιλήφθηκαν κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν φτάνει μόνο το ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Χρειάζεται να μπει ποιότητα, χρειάζεται να μπει εμπειρία, χρειάζεται να μπει μέσα στην ομάδα παίκτες οι οποίοι, προσωπικότητες οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος σε κάποιες δύσκολες στιγμές. Έχουμε πολλά ακόμη να συμπληρώσουμε στην ομάδα. Όσο αφορά τους ποδοσφαιριστές που περιμένετε, πότε θα τους έχετε, πιστεύετε? Αυτό είναι ένα θέμα. Μακάρι να τους είχαμε τώρα. Αλλά έχουμε δυσκολία σε αυτό. Το κάνουμε μια προσπάθεια να καταφέρουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Αρχίζει σιγά σιγά να πιέζει και λίγο χρόνο, αλλά ελπίζω ότι όσο δυνατόν πιο γρήγορα θα τους έχουμε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.